παίχτες στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, να πούμε τους, μιας και εξελίσσεται το παιχνίδι, να πούμε λίγο τους κορυφαίους. Ο Νεκτάριος Μάρουσιτς είναι αυτός που για τους μαχητές ξεχωρίζει και μάλιστα με 19 πόντους, με 4 στα 5 τρίποντα, 3, 7 δίποντα και 1-1 βολές και έχει μοιράσει και 7 ασίστ, εξαιρετικός ο Μάρουσιτς σήμερα. Τον ακολουθεί στο σκοράρισμα αρκετά πίσω ο Δημήτρης ο Γράβας με 9 πόντους, ενώ 8 πόντους έχει ο Πέτρος Γερομιχαλός. 19 με 9 μου είπες. 19 με 9 μου δεύτερο. Ναι. 10 πόντους διαφορά. Ενώ για τους Τιτάνες, αυτός που έχει διασωθεί μέχρι στιγμής είναι ο Ρέστης Λίτσιου με 8 πόντους. Πολύ ωραία. Συνεχίσουμε με την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Όπως μας ενημέρωσαν στο ημίχρονο του αγώνα για την απουσία του Κουτινά. Ναι, δεν το αναφέραμε αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Είναι και αυτό σημαντική απουσία, είναι το τριάρι. Ο Κουτινάς, ο οποίος πήγε εξαιρετικά στο φεσινό παιχνίδι. Ναι. Πολύ. Οπότε ένα ακόμα πρόβλημα για τον προπονητή τον Λευτέρη Χατζάρα. Νομίζω πως χθες σημείωσε και αρκετούς πόντους, να δούμε. Νομίζω ήταν ο πρώτος σκόρερ από την Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είχε 18, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Θα το δούμε αμέσως. Θα ανατρέξει στα κοιτάπια σου βασίλει. 15 πόντους με 3 τρίποντα γίνεται εκεί, οι Μαλτέζες ήταν 18. Ήταν οι δύο πρώτες σκόρερ της ομάδας. Ο ένας από τους δύο παίζει, ο άλλος δεν παίζει πλέον. Ενώ ο Πέτρος ο Γερομιχαλός πραγματοποιεί ακόμα ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, ανεβάζοντας κι άλλο τη διαφορά. Οι Τιτάνες τελειώσανε το πρώτο ημίχρονο, Βασίλη, με 16 λάθη. Πάρα μεγάλο νούμερο. Απόρρια της απουσίας του Φούντα. Να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα Πεύκα, όπως είπαμε, πιέσανε σε όλο το γήπεδο, γνωρίζοντας ότι διαθέτει η ομάδα του Τιτάνα μόνο ένα playmaker. Κλέψαν πολλές φορές την μπάλα, πετύχαν εύκολα καλάθια, ανοίξανε τη διαφορά και από εκεί και πέρα μέχρι στιγμής τα πράγματα εξελίξονται πολύ εύκολα για την ομάδα από τα Πεύκα των μαχητών. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Ο πάγκος των Τιτάνων είναι πάντα σε ρήγορση, διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Τελικά γίνεται η παρεξήγηση που προηγήθηκε. Τα πνεύματα πρέπει να ηρεμήσουν και πάλι, δεν υπάρχει λόγος. Είναι φιλικό παιχνίδι. Είναι ένα τουρνουά προετοιμασίας. Δεν υπάρχει λόγος για οποιαδήποτε διαμάχη. Άλλωστε, το ξέρουν όλοι ότι η ομάδα του Τιτάνων είναι σήμερα με σημαντικές απώλειες. Και δεν έγινε και τίποτα αν κερδίσει οποιοσδήποτε από τους δύο αντιπάλους. Πλην του πρεστίζ που θα έχει η πρώτη θέση σε ένα τουρνουά, δεν είναι κάτι παραπάνω. Εντάξει, το είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, Βασίλειο, ότι αυτά τα τουρνουά γίνονται με σκοπό οι ομάδες να βρεθούν μες στο γήπεδο, όπως το λέμε, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές από τους coach. Πόσο περισσότερο αυτή την εποχή που βρίσκονται και στα πρώτα στάδια της προετοιμασίας ακόμα. Δηλαδή, για να αρχίσει το πρωτάθλημα θα περάσουν ακόμα 20 μέρες. Έχει μεγάλο χρονικό περιθώριο βελτίωσης και όλες οι ομάδες, οπότε είναι και βαριά τα πόδια από τα βάρη, από την προπόνηση. Δεν είναι εύκολο να τα απεξέλθουν και οι παίχτες στην δυσκολία ενός αγώνα. Εντάξει, είναι μερικές εβδομάδες που ξεκινήσαν οι περισσότερες ομάδες προετοιμασία, Βασίλη, οπότε είναι λογικό αυτό. Πάντως, Βασίλη, τα Μαροσκόφια είναι ένα τουρνουά ιστορικό. Με 24 χρόνια ζωής, πιστεύω ότι είναι από τα παλαιότερα στην Ελλάδα και έγινε σε μνήμη ενός ανθρώπου που έχει προσφέρει πάρα πολλά τόσο στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης αλλά και πανευρωπαϊκά. Ο Σιμεώνα Μαυροσκόφης, είπαμε και στο Ιβανόφ και την ιστορία του,
ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της FIBA. Το 1932. Ήταν παίχτης, διαιτητής, προπονητής και παράγοντας. Τότε τα κάναν όλα. 4-1. Εγώ το θυμάμαι το τουρνουά Βασίλη από τότε που ήμουν πιτσιρικάς και γινόταν στη Θεσσαλονίκη και περιμέναμε τη μέρα που θα γίνει για να πρωτοδούμε τις ομάδες της πόλης. Και όχι μόνο να δούμε. Αυτό το Γιάννη, ότι πρέπει να αποκτήσει ξανά την έγκριση του παρελθόντος. Ίσως πρέπει να συμμετέχουν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που είναι οι ομάδες ΞΑΕΝΑ της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά πηγαίναμε για αυτό το λόγο τότε εμείς και το θυμάμαι. Κάποτε είχε και τηλεοπτική μετάδοση. Βέβαια. Ρωτήσαμε τον Γιώργο τον Μπουσανίδη, τον πρόεδρο του συνδέσμου γι' αυτό. Μας είπε ότι έχει γίνει πρόταση και στις δύο συλλόγους να συμμετέχουν, αλλά για λόγους που δεν βοήθησε, για λόγους που δεν βόλευε τόσο χρονικά όσο και αγωνιστικά, τους είπαμε ότι δεν συμμετέχουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, μπορεί του χρόνου με καλύτερη προετοιμασία και καλύτερη οργάνωση να δώσουν το παρόν. Και θα είναι μια τελείως διαφορετική διοργάνωση για όλους. Μακάρι Βασίλη, όπως το είπες, πρέπει να αποκτήσει την έγκλη του παρελθόντος και ειδικά σε μια πόλη μπασκετική όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Με μπασκετική ιστορία που αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά όπως προανέφερες με αυτό το τουρνουά το οποίο γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Από τα παλαιότερα της Ελλάδας. Από τα παλαιότερα της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη που είπαμε που χαρακτηρίζεται ως μπασκετική πόλη. Τι είναι μπασκετική πόλη. Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αρκετά σημαντική κάμψη τουλάχιστον σε αριθμό ομάδων που συμμετέχουν στην Α1 και στην Α2. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω πως είναι 2-2, έτσι. Είναι... Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στην Α1. Μάλιστα, ναι, 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 ναι. Ο Ρεμής Λαγκαβά και ο άλλος στην Α2. Και ο Ηρακλής. Και ο Ηρακλής στην Α2, αυτή είναι. Και ο Ηρακλής. Τέσσερις. Ο ιστορικός Ηρακλής. Κάτω εντάξει, υπάρχουν πολλοί, αλλά στις δύο μεγαλύτερες κατηγορίες έχουμε μόλις τέσσερις εκπροσώπους. Τέλος πάντων, να πάμε στο παιχνίδι. 28-49 απομένουν 6 λεπτά και 10 περίπου δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Θα μας συγχωρήσουν οι θεατές που δεν ασχολούμαστε και τόσο με το παιχνίδι, αλλά είναι αρκετά σημαντική η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες με δεδομένο όπως που αναφέραμε τις απουσίες των παιχτών από τους Τιτάνες. Νομίζω με το Φούντα μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί, αλλά νομίζω ότι η ομάδα των Τιτάνων με το Φούντα θα είχαν άλλο πρόσωπο. Δεν νομίζω να ανοίγει τόσο πολύ η διαφορά. Δεν νομίζω. Από ό,τι λέγαμε και χθες, θα είναι μάλλον μία από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστεί του πρωτάθλημα της κατηγορίας. Έχει την εμπειρία να το κάνει. Δεν θα πετυχαίνει 28 πόντους σε 25 λεπτά. Έχει την εμπειρία να το κάνει. Έχει παίκτες οι οποίοι είναι, έχουν εμπειρία και έχουν μπασκετική εμπειρία στις πλάτες τους. Μπόλικη. Είναι εύστοχος ο Λίτσκους τις βολές. 19 οι πόντους της διαφοράς, 30-49 για τους μαχητές Λόξας Πέφτουν. Οι οποίοι λογικά θα είναι και η ομάδα που θα κρατήσει την πρώτη θέση στα Μαυροσκούφια, στο δεύτερο τουρνουά. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο τουρνουά, στο Ιβανόφιο, πρώτοι αναδύθηκαν οι Σκοπιανοί της ΚΚ Κοζούκ. Άστοχο τρίποντο από τον Δημήτρη του Γεωργομιχαλό, rebound και πάλι για τους μαχητές με το Γράβα, νέο τρίποντο άστοχο και αυτή τη φορά οι Τιτάνες είναι αυτοί που παίρνουν την επίθεση. Να πούμε ότι η ομάδα από τα ΠΕΦΚΑ έχει συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ, οπότε υπάρχει bonus βολών για τους Τιτάνες. Ο Μαρτέφης κόβεται με φάουλ. Πετυχαίνει και το καλάθι. Time out από τον προβολητή των μαχητών, τον Δημήτρη, τον Ελευθέρη Χατζηκυριακίδη. Επαναχόμαστε σε λίγο για τη συνέχεια.
Επανερχόμενο στην Ανατόλια, 5 και 17 ακόμα για τη λήξη της τρίτης περίοδου του μεγάλου τελικού μεταξύ των μαχητών Δόξας Πεύκων και των Τιτάνων Παλαμά. Η ομάδα από τα Πεύκα είναι αυτή που ηγείται με μεγάλη διαφορά, 49-33 τώρα, καθώς ο Μαρτές και σε στόχησε και στην βολή που επιχείρησε, καθώς κέρδισε goal foul πριν την ολοκλήρωση του τουρνουά, πριν το time out. Ο Λευτέρης ο Χατζάρας στο time out, από όσο πήρε και ταυτή μου Βασίλη, ζήτησε πίεση από τους παίχτες του. Χαρακτηριστικά είπε λίγο πιέσαμε και τα χάσαμε οι αντίπαλοι. Κάτι που το κάνανε τώρα και κρύβησαν αντίπαλα κατευθείαν. Καταφωνεί. Παρότι ο Ψαρόπουλος είναι άστοχος, είναι ο rebound από το Μαλτέσιο και είναι ο άστοχος σουτ. Τελικά η μπάλα είναι στους μαχητές. Φτάσαμε στα μέσα της τρίτης περίοδου. Είπαμε για το βάθος του ρόστερ των μαχητών. Δηλωμένοι από την ομάδα των Τιτάνων είναι μόλις 9 καλωσοσφαιριστές. Και οι τρεις Φιλίππινοι που θα μαθαίνουν, 12. Παρ' όλα αυτά η άμυνα καταφέρνει και πάει καλά τις τελευταίες επιθέσεις για τους Τιτάνες. Η μπάλα είναι και πάλι σε αυτούς. 33-49. Αλλαγές για τους μαχητές. Θα να μπαίνει στο παιχνίδι ο Απλιδόπουλος, ο Δημήτρης. Και ο Βουργιώτης. Και τώρα ο Λίτσου για τους Τιτάνες. Βέβαια τα Πεύκα, οι μαχητές έχουν στον πάγκο και τον Μάρουσιτς. Ναι. Ο οποίος είναι το πρώτο βιολί σήμερα. Κοίταξε, είπαμε ότι σε αυτή την εποχή θα δοκιμάσει όλα τα σκήματα που μπορεί να δοκιμάσει τόσο ο Χατζηκυριακίδης όσο και οι υπόλοιποι προπονητές. Βλέπει ότι τώρα η διαφορά έχει φτάσει σε μεγάλα επίπεδα, αποστέγει για λίγο τις βασικούς του. Θα παίξει με τα πιο μικρά, με αυτούς που έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Είναι λογικά όλα αυτά. Ο Μαλτέσκος κλείνεται από 2, δεν καταφέρνει να πετύχει να σουτάρει πριν την ολοκλήρωση της επίθεσης, έτσι η μπάλα είναι για τους μαχητές. Να πούμε ότι μετά την λήξη του αγώνα θα ακολουθήσουν οι απονομές για να το ξέρει ο κόσμος για να μην κλείσει αμέσως μετά την λήξη της μετάβασης. Θα έχουμε και τις απονομές στις ομάδες που συμμετέχουν. Ενώ ο Μιχαλός ο Πέτρος είναι άστοχος και η μπάλα καταλήγει και πάλι στους Τιτάνες για νέα επίθεση με τον Γιώργο Γαντζά. Ο Λίτσκου για 3 ευστοχή και μειώνει κι άλλο 36-49. Δημήτρης στους 100. Έπεσε η διαφορά, είπαμε αυτό είναι απόρρια της πίεσης των Τιτάνων και στο ότι το πρώτο βιολί ο Μάρουσιτς είναι στον πάγκο. Απόλυτα ικανοποιημένος ο προπονητής Λευτέρης Χατζάρας. Με τις τελευταίες επιθέσεις και την καλή άμυνα της ομάδας του είναι δεδομένο ότι θα είναι ικανοποιημένο. Την πίεση που ζήτησε. Ναι. Και την εφάρμοσαν αμέσως στους παίκτες. Κοιτάω ότι αριθμητικά λίγη, ένα ακόμα κλέψιμο και κρυμισμένο φάουλ για την ομάδα του Παλαμά. Που έχει τη δυνατότητα να μειώσει ακόμη περισσότερο με τον Σαρόπουλο αν ευστοχίσει τις βολές που θα εκτελέσει τώρα.
Άμα πάει Δημήτρης στους κάτω από 10, ίσως θα πάω ακολουθήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τελευταίο δεκάλεπτο. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν τώρα, ότι... ότι με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, αν καταφέρουν οι Τιτάνες και κατεβάσουν τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό, ίσως να δούμε ένα άλλο τετάρτο δεκάλεπτο. Και παρότι μέχρι τώρα λέγαμε ότι θεωρούμε σύγχρονη την επικράτηση των μαχητών, ίσως διαπιστώνουμε από την εξέλιξη του αγώνα, ο Γιώργος Μιχαλός κερδίζει το φάουλ ο Πέτρος. Λέμε τα μικρά τους ονόματα, γιατί υπάρχουν δύο αδελφοί στους μαχητές. Ο Γιώργος Μιχαλός και ο Πιδόπουλος. Ο Πέτρος Γιώργος Μιχαλός λοιπόν είναι στη γραμμή των βολών, 2:40. Απομένουν για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου στο μεγάλο τελικό των Μαυροσκουφίων που παρακολουθούμε στη ζωντανή μετάδοση από το Ανατόλια. Ο Γιώργος Μιχαλός είναι εύστοχος στην πρώτη βολή και στη δεύτερη, 37-51, στους 14 πόντους τη διαφορά. Ανεβαίνει και πάλι. Να, ο Μάρος Τσουφίλος ξαναμπαίνει, Δημήτρη. Όπως και ο Απιδόπουλος ο Γιώργος. 2:30 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Οι Τιτάνες στην επίθεση είναι το Λούτσικο. Σαρόπουλος για τρεις. Άστοχος. Και η μπάλα στους μαχητές. Ήδη θα κατεβάσουν την μπάλα. Μάουσι για το γράμμα. Καλάθι. Δεν μετράει όπως γίνει η κυρία Τζιβελεκίδου. Η μπάλα είναι στις βολές. Οι Βελακίδου, Τσιτσιμάλης και Λόρτος είναι οι τεχνίες των διακτών. Ενώ ο Γράβας πετυχαίνει την πρώτη βολή και δίνει διαφορά πάλι 15 πόντων στους μαχητές. Μέσα και η δεύτερη. Μεγαλώνει πάλι η ψαλίδα, Δημήτρη. Το συνδεκάξι. Κάποιες επιλογές για τους Τιτάνες στην επίθεση δεν βγήκανε. Ο Βουγιώτης. Ο Λίτσιος. Αστοχή rebound από ποιον τελικά. Από το Μαλτέσιο που... Δεν το κομματιέτσι, είναι από τον Κουσκάντζα που παίρνει το καλάθι. Ο Μάουσιτς απαντάει αμέσως για τα πέφτια. 39-55, 1:20 ακόμα για την τρίτη περίοδο. Κάνει λάθος τελικά. Ο συνδυασμός ο Κελεσίδης, ο Απιδόπουλος, ο Δημήτρης. Ξανά στους 18. Ένα λεπτό περίπου για την λήξη. Το τρίτο δεκαλέπτο. Το προβάδισμα που έχει κάνει όφη και λέγαμε ότι ίσως γίνει ένα καλό τέταρτο δεκάλεπτο. Πάλι σαν τον γκάζι μαχητές πάλι, Βασίλη. Τρέχουνε πάλι στον εφηβιασμό. Με τα εύκολα καλάθια, εδώ πάλι το rebound. Βλέπετε πως έχουν φύγει δύο παίχτες των μαχητών και το εύκολο καλάθια. Από τον ίδιο παίχτη, τον Δημήτρη Απιδόπουλο, στο σύν-20 και πάλι τα παίχτα. Απόλυτα ικανοποιημένος ο coach Χατζηκυριακίδης.
φαίνεται καθαρά από τον τρόπο τον οποίο δουλεύει το transition της ομάδας. Το οποίο εστίασε σήμερα. Οι δύο αλλαγές που έγιναν από τους Μάουσιτς και Απιδόπουλους ήταν καθοριστικές. Καθώς άλλαξε όλη η ομάδα. Απομένουν 6 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για την τρίτη περίοδο. 39-59. 20 πόντι της διαφοράς. Και Λεσίδες. Μάουσιτς για 3. Είναι εντυπωσιακό σήμερα, ένα ακόμα καλάθι, 39-62 και με αυτό το σκορ τελειώνει τρίτη περίοδος, σε λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Ξανά στην Ανατολία για τελευταία περίοδο του μεγάλου τελικού του δεύτερου του νεό στα πλαίσια των Μαυροσκουφίων του Συνδέσμου Διατητών Θεσσαλονίκης. 59-62 και τώρα 39-62, συγγνώμη, και τώρα 39-64 το σκορ. Ο Δημήτρης Τσιάνης που είναι δίπλα μας θα μας πει τους πόντους μέχρι και το τέλος του τρίτου περίοδου. Δημήτρη. Πρώτο σκορ συνεχίζει να είναι ο Νεκτάρος Μάρουσιτς. Εξαιρετικός με 24 πόντους. Δεύτερος, μόλις τώρα πέρασε ο Γράβος με το καλάθι που πέτυχε έχοντας 13. Και 12 έχει ο Πέτρος Γερομιχαλός, 9 ο Δημήτρης Απιδόπουλος. Από τους Τιτάνες. Να συμπληρώσω ότι ο Μάρος έχει παίζει στα 6 τρίποντα. 6 τρίποντα με 24 πόντους. Με 24 πόντους. Από τους οποίους στη 18 δηλαδή πήγαν με τρίποντα. Από τους Τιτάνες μόλις ένας παίχτης με διψήφιο αριθμό πόντων και αυτός είναι ο Ρέστης Λίτσιου, ακολουθεί με 9 ο Γιάννης ο Μαλτέσκος. Έχουμε κάτι άλλο χαρακτηριστικό της στατιστική που να ξεχωρίσει στις τρεις πρώτες περιόδους. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τρίτο δεκάλεπτο οι Τιτάνες είχαν καλύτερη απόδοση κυρίως στην άμυνα καθότι το επιμέρους ήταν 15-17. Ενώ στα προηγούμενα δεκάλεπτα, ας πούμε, στο πρώτο ήταν 9-21, 15-24. Μειώθηκε η διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο. Είπαμε. Απόρρια της πίεσης που είπαμε και του Μάρσου που έκατσε για λίγο τη στον πάγκο. Ο οποίος μέχρι στιγμής έχει, μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, έχει 26 λεπτά συμμετοχή.
Πολύ ωραία. Το τετράλεπτο που απουσίασε. Ήταν καθοριστικό, μείωσαν τη διαφορά οι Τιτάνες στους 12, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω, γιατί αμέσως το ξανάβαλε ο Δευτέρας Χατζηκυριακίδης και η διαφορά ανέβηκε. Κάποιο άλλο νούμερο που ξεχωρίζει εκεί? Αυτό που ξεχωρίζει και ξεχώρισε από την αρχή, ξεχωρίζει και για τις δύο ομάδες, είναι τα πορά λάθη. 20 έχουν οι Τιτάνες, 18 οι μαχητές. Αυτό είναι αναμενόμενο λόγω της προετοιμασίας που βρίσκονται οι δύο ομάδες και του χαμηλού σκόρ σχετικά. Σε ό,τι αφορά τους Τιτάνες τουλάχιστον, οι μαχητές καλά πάνε. Είναι πολύ σημαντικές οι απουσίες του Τιτάνα, είπαμε, θα το ξαναπούμε. Είναι πολύ σημαντικές. Αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά και στο πρωτάθλημα. Την κάνουν μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Η ομάδα του Παλαμά έχει την επαναφορά με τον Πανταζή και τώρα τον Γιωργαντζά. Ο Πελίγκος, Γιωργαντζάς. Αστοχή rebound από τον Μαλτέτσιο που είναι ιδιαίτερα δυναμικός. Δεν πετυχαίνει το καλάθι, το πετυχαίνει όμως ο Πανταζής. Ο Μαλτέτσιος πόσο rebound έχει, Δημήτρη? Ο Μαλτέτσιος τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο με 0 rebound, είναι μόλις το πρώτο που παίρνει τώρα. Είναι μια διακοπή για σκούπισμα. Η ζέστη δέτας είναι επιβαρύνει τις προσπάθειες των παιχτών. Ο Ράβας για τα πέφχα. Μάουσι. Ο Γιώργος Απιδόπουλος, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Απ' έξω η μπάλα για την ομάδα των μαχητών. Και μια επίθεση με τον Μάουσιτς. 14 δευτερόλεπτα. Ο Γράβας κερδίζει το φάουλ. Αυτή τη φορά θα έχει βολές, πιστεύω. Καθώς έγινε πάνω στο σουτ. Πολύ σωστά, δύο βολές βγαίνει η κυρία Τσιβελεκίδου. Να πούμε και πάλι ότι με το σημερινό παιχνίδι ολοκληρώνεται το τετραήμερο του μπασκετικού τετραήμερου του Συνδέσμου Διατητών Θεσσαλονίκης στα πλαίσια των Μαυροσκουφίων. Είχαμε δύο παιχνίδια κάθε μέρα, όλα σε ζωντανή μετάδοση από το site του Συνδέσμου και από το www.tiotrasblogs.gr. Σίγουρα ένα ακόμα βήμα για την ανάπτυξη του αθλήματος και την ενημέρωση όλου του κόσμου για τους σημαντικούς αυτούς αγώνες. Ας ελπίσουμε να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι παράγοντες που διοργανώνουν τέτοια τουρνουά και ακόμα και επίσημα παιχνίδια, για να μπορέσουν να τα αναμεταδίδουν μέσω του ίντερνετ, αν όχι από την τηλεόραση. Θα κάνει μεγάλο καλό στις μικρές κατηγορίες να υπάρχει κάλυψη των αγώνων αυτών και όχι μόνο στην Αθαένα. Σίγουρα η προβολή. Η προβολή είναι πάντα σημαντική, ακόμα και στις πρώτες κατηγορίες. Και τελικά θα υποφεληθούν όλοι από αυτό, γιατί και οι ομάδες μπορεί να βγάλουν ένα μεγάλο ποσό από τις διαφημίσεις. Το ίδιο και η Ομοσπονδία ή η Ένωση Θεσσαλονίκης από τους χορηγούς. Το μέλλον είναι η εικόνα. Το μέλλον είναι το διαδίκτυο. Δηλαδή. Το διαδίκτυο. Είναι δηλαδή ήδη και συνεχίζει να είναι. Όσοι το καταλάβουν θα επιβιώσουν και στο, και στα επόμενα χρόνια. Το θέμα είναι αυτό που είπες, η προβολή. Δεν χρειάζεται να είσαι στην Α1 ή στην Α2, είτε στη Β' Εθνική είτε στο τοπικό, για να μπορείς να πας το σύλλογό σου ή τη διοργάνωσή σου
ένα επίπεδο πιο πάνω. Με τα σημερινά μέσα τα οποία σου προσφέρουν, Βασίλη, πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα. Μόνο το γεγονός ότι θα δείξει έναν αγώνα τη ομάδα και θα το δει όλο ο κόσμος, γιατί πλέον μιλάμε για παγκόσμια εμβέλεια. Υπάρχει πολλοί κόσμοι, Βασίλη, που λέει ότι τι με ενδιαφέρει, είμαι ΑΕΚΑΣ ή ΒΕΚΑΣ. Τώρα τι να κάνω ένα site, τι να δείξω έναν αγώνα, τι να κρατήσω ένα στατιστικό. Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο για την προβολή, Βασίλη, και πιο πολύ για το άθλημα. Το σημαντικότερο πάνω απ' όλα είναι αυτό, η ανάπτυξη του αθλήματος και η προβολή του με κάθε τρόπο, έτσι ώστε να καταφέρει να προσελκύσει και νέο κόσμο, νέα παιδιά. Μα βλέπεις, το είπες και εσύ με τους διαιτητές. Ναι. Ότι χρησιμοποιούνται τρεις. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πρέπει τα πάντα να αναβαθμίζονται. Και εσύ μου είπες πριν ότι η στατιστική υπηρεσία συνεχώς ανανεώνεται, αναβαθμίζεται, μπαίνει στο καινούργιο πνεύμα, υπάρχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να εξελίσσεται αυτό που είπαμε σε οποιοδήποτε τομέα. Και αυτό πιο πολύ που ήθελα να διατυπώσω πιο πριν είναι ότι για το σύλλογο θα μιλήσω γενικά, στον οποίο ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια, όχι για κάποιο συγκεκριμένο, με τους συλλόγους που ασχολούμαι, είτε είναι στην ΑΕΚΑΣ ή στη ΒΕΚΑΣ. Σημασία έχει ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να προωθήσεις την ομάδα σου, τις ακαδημίες σου και τη δουλειά που κάνεις σε αυτήν μέσα από το ίντερνετ με πάρα πολλούς τρόπους, Βασίλη. Και αν αυτό ακούγεται σε κάποιους, ότι αυτό που είπα πριν, ότι σιγά μου είναι μια ομάδα ΑΕΚΑΣ ή ΒΕΚΑΣ, μπορείς να δουλέψεις σε επαγγελματικό επίπεδο σε ποια κατηγορία είσαι. Σου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Και γιατί να μην το κάνεις, άμα έχει πολύ μικρό κόστος. Αφού σου δίνεται η δυνατότητα μέσω του διαδικτύου. Και με πολύ μικρό κόστος, Βασίλη. Πολύ μικρό κόστος. Δηλαδή, μπορείς να προβάλλεις στην ομάδα σου. Και τη δουλειά σου, βέβαια, πάρα πολύ. Ο παίκτης ότι ήταν ο δουλειώτης είναι άστοχος, ο συμπεριχείρησε. Απομένουν 6 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Η διαφορά έχει ξεφύγει και πάλι, 46-69, στους 23 πόντους. Έχουμε φάουλ και δικαίωμα για να χαπέξω είναι παραγωγικά για την ομάδα των μαχητών. 8. Απομένουν 5:45, ο Μάουζ της αποσύρεται. Δεν νομίζω να μειωθεί πάλι διαφορά. Δημήτρη. Δεν το βλέπω τώρα. Είναι περίπου 5,5 λεπτά τα οποία απομένουν. Είναι 23 πόντες. Νομίζω ότι δύσκολα η ομάδα των μαχητών θα χάσει την πρώτη θέση του τουρνουά. Πολύ δύσκολα. Λογικά θα είναι ο νικητής, η ομάδα η οποία θα κατακτήσει την πρώτη θέση. Μια ακόμα ποτιά για τους μαχητές, οι οποίοι να θυμίσουμε και πάλι ότι πέρυσι κατέκτησαν και το πρωτάθλημα νέων της ΕΚΑΣ. Κάτι που δείχνει ότι υπάρχει αρκετό μέλλον στην ομάδα και ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις μικρές ηλικίες. Μαλτέσκος, πάντα δυναμικός, κερδίζει το φάουλ, κερδίζει το rebound μετά το άστοχο σούτ και το φάουλ. Έτσι έχει δικαίωμα για βολές. Απομένουν 5-12, το σκορ είναι πάντα στο 46-69, 23 πόντες διαφοράς για τα πέφχα. Ο Μαλτέσιος ευστοχεί στην πρώτη βολή. Είναι άστοχος στη δεύτερη. Rebound από τον Γιώργο τον Αναπηδόπουλο. Κλέβει την μπάλα ο Ψαρόπουλος. Γιώργο Γαντζάς, Μαλτέσκος. Καλάθι από τον Πελίγκο. 49-69, ακριβώς στους 20 διαφορά.
τα πέφκα σε μια επίθεση με τον Βαρδί, ο οποίος δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Τέσσερα και είκοσι ακόμα. Δημήτρη, απόλυτα δικαιολογημένη νίκη των Μακητών. Μεγάλη διαφορά δυναμικότητα σήμερα. Είπαμε, οι απουσίες στήχησαν. Φτάνε. Το εκμεταλλεύτηκε ο Χατζηκυριακίδης από την αρχή του αγώνα. Χτύπησε εκεί που πονούσαν οι Τιτάνες. Άνοιξε τη διαφορά και μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Τιτάνες. Για τους Τιτάνες μένει καλή εμφάνιση στο χθεσινό παιχνίδι. Η πρόκληση στο τελικό. Και το γεγονός ότι είναι μια ομάδα από την επαρχία η οποία έχει τη δικιά της δυναμική. Λέγαμε και χθες με τον Γιάννη, τον κύριο Γιάννη, ότι είναι ένα χωριό 5.000 κατοίκων, το οποίο έχει ομάδα στη Β' Εθνική. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, δείχνει ότι όλοι οι κάτοικοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το σύλλογο. Είναι με... πολύ βασικό, Βασίλη, για μικρές περιοχές και ας το πούμε κομοπόλεις, να έχουν κάτι στον τομέα του αθλητισμού και οι Τιτάνες είναι ένα τέτοιο πράγμα. Ο Παλαμάς είναι μια μπασκετούπολη από πολύ παλιά. Έλεγα και χθες ότι ο δήμαρχος που εξελέγει στις τελευταίες εκλογές και ανέλαβε καθήκοντα από την 1η Σεπτέμβρη είναι ο πρόεδρος της ομάδας. Πράγμα που σημαίνει ότι δίνει μεγάλη βαρύτητα όλο το οικοδόμημα στο μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό για μικρές περιοχές, Βασίλη, για μικρές κομοπόλεις, για μικρές πόλεις να έχουν αναπτυγμένο αθλητισμό. Είναι ότι πρέπει και για τα παιδιά τα οποία ζουν εκεί πέρα να αγαπήσουν τον αθλητισμό και στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Παλαμά, τον μπάσκετ. Πραγματικά είναι μια έξοδος και είναι κάτι όχι μόνο για τα μικρά παιδιά που είπαν, αλλά και τον κόσμο για να πάει να δει ένα παιχνίδι. Και από ό,τι μαθαίνω, έχει και κόσμος και από την Καρδίτσα και από τα Τρίκαλα για να δούμε τον Παλαμά. Από τις γειτονικές πόλεις δηλαδή, έχει και από εκεί κόσμος. Είναι πολύ καλό αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και πάλι για τον Ελευθέρη Χατζηκυριακίδη που βάζει στον αγώνα τον Στόλη. Δεν έχουν βολές για τους Τιτάνες. Ο Μαλτέσιος ευστοχή, 94-69. Έπεσε πάλι η διαφορά στους 15. Νομίζω τώρα πλέον με ένα σερί, δεν πάρα πολύ... ένα σερί 8-0 νομίζω. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, Βασίλη. Τώρα είναι αυτό που λες εσύ. Υπάρχει βέβαια το γόητρο της νίκης, αλλά πλέον συνεχίζονται οι δοκιμές αυτό. Δηλαδή οι προπονητές εστιάζουν στο να βγάλουν αυτά που θέλουν στο κήπεδο. Ο τελικός νικητής είναι δεδομένος. Ο Κολότσιος. Τώρα πλέον οι προπονητές βλέπουμε μεμονωμένα τις επιθέσεις τους, αλλά και τις αμυνές τους. Όχι δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση νομίζω στο σκορ πλέον, αλλά μεμονωμένα στις επιθέσεις και στις αμυνές τους για να γίνονται αυτά που θέλουν και... να δοκιμάσει και ακόμα κάποια συστήματα. Αυτή τη στιγμή βλέπω αρκετούς παίκτες που είναι πολύ μικρής η ηλικία, στους μαχητές. Αυτό γίνεται για να πάρουν εμπειρία και να πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι οι καλαθοφυριστές. Σε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα όπως είναι αυτό της Β' Εθνικής. Θα χρειαστούν σίγουρα οι εμπειρίες και ο χρόνος. Ακόμα και στους νεαρότερους ηλικία παίκτες. Ο Θεοδωράκος μπαίνει στον αγώνα. Το σκορ είναι 54-71 και απομένουν 2 λεπτά. Βολές για το Βαρδί. Δεδομένου, σε αυτό που είπες, Βασίλη, να συμπληρώσω, δεδομένου ότι τα μπάτζετ έχουν πέσει πάρα πολύ σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και δεδομένου ότι οι ομάδες πλέον δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να αποκτήσουν ξένους καλαθοσφαιριστές. Όταν λες ξένους εννοώ φυσικά από άλλη πόλη, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
εννοούσα για τις ομάδες α1 τις επαγγελματικές, εννοώ τους Αμερικάνους που εννοούμε ή κάποιους κοινοτικούς βιταζόνες για να στελεχώσουν. Εγώ λέω για την κατηγορία αυτή που μου διέψουν. Όχι, θέλω να το συνδέσω λέγοντας ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη. Και είναι αναγκαίο να είναι δυνατά τα πρωταθλήματα αυτά, προκειμένου να βγαίνουν καλαθοσφαιριστές, να στελεχώνονται ομάδες α1, οι οποίες θέλοντας και μη πρέπει να κοιτάξουν σε μικρότερες κατηγορίες για να στελεχώσουν την ομάδα τους. Το καλύτερο απ' όλα για μένα είναι να κοιτάξουν τα δικά τους παιδιά, γιατί σαν ομάδα της α1 σίγουρα θα έχει μεγάλο αριθμό στην υποδομή, να διαλέξουν από εκεί τους καλύτερους και να τους δουλέψουν έτσι ώστε να... κάποια στιγμή να είναι αυτοί οι οποίοι θα ηγηθούν τη αντρική ομάδα. Συμφωνώ, αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά από τις ακαδημίες και τα παιδικά εφηβικά τμήματα των ομάδων έχουν την. Υπάρχει ανάγκη να παίξουν κάποια δυνατά παιχνίδια. Και γιατί όχι σε χαμηλότερες κατηγορίες, μέχρι να αποκτήσουν την εμπειρία. Γιατί η εμπειρία αποκτήσεται μέσα από παιχνίδια. Δεν το συζητάμε. Λέγαμε και με τον Γιάννη τον Τζιρογιάννη ότι. Τελευταία φορά που έγινε η κρίση, η προηγούμενη φορά που είχαμε κάποια προβλήματα στις ομάδες και ειδικά της Θεσσαλονίκης, ήταν τελευταία φορά που βγήκανε κάποιοι παίχτες από τα μικρά τμήματα και αναφέρομαι στον Βασιλιάδη, στον Μαυροκεφαλίδη. Εκείνη η φρουνιά, Βασίλη, ήταν πραγματικά μια... Όπως και στο Σχορτσανίδη που ήταν στον Ηρακλή. Ο Διαμαντίδης. Ο Διαμαντίδης. Μην ξεχνάμε, είναι πολλά παιδιά. Ας πούμε, το Χατζιβρέτα ή τον Καμπερίδη που παίζανε στον Νέαντα Εβόσμη. Ακόμη παλαιότερα, λίγο. Έχουν βγει πολλοί παίχτες λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν τότε οι ομάδες. Βέβαια, άρα βλέπεις ότι... Μιλιάδης, πολλοί, πολλοί παίχτες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ παίχτες. Απομένει ένα λεπτό για τη λήξη του αγώνα, 54-73. Και 55-73 τώρα με τη βολή του Πελίγκου. Όχι, είναι ο Πανταζής, συγγνώμη. Ευσοχή και στη δεύτερη. 56-73, έχουμε νικητή. Εγώ και εγώ το ξέραμε. Είναι οι μαχητές Δόξα Πεύκων οι οποίοι θα πάρουν την πρώτη θέση στο τουρνουά. Είπαμε ότι θα ακολουθήσουν σε λίγη ώρα οι απονομές. Γι' αυτό οι φίλοι που είναι στο διαδίκτυο να παραμείνουν και να δουν και τη διαδικασία αυτή της απονομής των αναμνηστικών στις ομάδες που συμμετείχαν. Ήδη βλέπουμε τον πρόεδρο του συνδέσμου δίπλα στη γραμματεία να περιμένει για να ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο η διοργάνωση. 51 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουν αποχωρήσει με 5 φάουλ από τους Τιτάνες. Δύο παίχτες, ο Βουργιώτης και ο Πελίγκος. Οι μαχητές είναι όλοι με φορτωμένοι με φάουλ, αλλά δεν έχει βγει κανένας ακόμα. Είναι αυτό που λέμε το βάθος του πάγκου για τους μαχητές σήμερα. Αρχίζει το παιχνίδι και πάλι για τα τελευταία 44 δευτερόλεπτα. Τσαρόπουλος, ο Μαλτέσκος. Σουτάει πολύ όμορφα και πετυχαίνει ένα καλάθι. 58-73. Και Λασίδης. Ο Θεοδωράκος. Βήματα από τον Γιώργο Μιχαλό τον Πέτρο, η μπάλα και πάλι στους Τιτάνες, 22 ακόμα, 21, 58-73, μάλλον αυτό θα είναι το σκορ, εκτός αν αποφασίσουν να σουτάουν στο τελευταία επίθεση οι Τιτάνες. Παίζουν Βασίλη, καθότι όπως είπαμε είναι προετοιμασία μέχρι και την τελευταία επίθεση. Για να είναι συνθήκες πραγματικού αγώνα, κατάλαβες. Με το άστοχο σουτ ολοκληρώνεται το παιχνίδι. 58-73 οι μαχητές οι οποίοι κερδίζουν το τουρνουά. Εμείς θα πούμε σε λίγο με τις απονομές.